Γεια σας, είμαι η Λένα Σεπτέμβρη. Σήμερα θα μιλήσουμε για brush pens, εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε τώρα τελευταία πολύ στην καλλιγραφία και θα τα παρουσιάσω. Λοιπόν, για τα brush pens. Τα brush pens τα χρησιμοποιούμε τώρα τελευταία. Έγιναν ευρέως γνωστά με την ανάπτυξη της μοντέρνας καλλιγραφίας. Εκεί χρησιμοποιούνται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να γράψεις πολλές, δεν έχεις επιλογή για να γράψεις πολλές γραμματοσειρές με αυτά τα brush pens. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται κυρίως στη μοντέρνα καλλιγραφία, διότι στις άλλες γραμματοσειρές δεν βοηθάει η μύτη τους. Τα brush pens ουσιαστικά είναι κάποιοι μαρκαδόροι, οι οποίοι όμως η μύτη τους είναι πολύ μυτερή και πολύ μαλακή και μοιάζουν σαν πινέλο, μυτερό πινέλο. Θα σας δείξω τώρα εδώ τρεις που έχω, είναι πιο συνηθισμένοι. Οι μαρκαδόροι, οι κανονικοί μαρκαδόροι είναι και αυτή μια άλλη κατηγορία που θα τη μιλήσουμε, θα την πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Τώρα θα πούμε καθαρά για τα brush pens. Λοιπόν, να δείτε για λίγο τι έχω εδώ σήμερα. Τα πιο συνηθισμένα brush pens που χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι τη Tombow. Θα σας έχω γράψει και στην περιγραφή κάτω ποιο είναι το καθένα, γιατί πιθανό να μην το διαβάζετε εδώ καλά. Το Tombow, το οποίο όπως βλέπετε, αυτό έχει δύο μύτες. Βλέπετε, αυτή είναι η brush pen. Όπως το βλέπετε εδώ, είναι μαλακή μύτη και μυτερή. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να γίνουν πολλές γραμματοσειρές με αυτή, μάλλον σχεδόν καθόλου γραμματοσειρές, αν εξαιρέσουμε μία ίσως την copper plate και αυτό με επιφυλάξεις. Και από την πίσω μεριά το Tombow έχει και μαρκαδόρο. Οπότε εσείς χρησιμοποιείτε όποιο θέλετε, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό εδώ, για τον brush pen. Το άλλο brush pen είναι της Faber-Castell. Είναι το Pitt Artist Pen. Αν δεν απατώμε, αυτά τα εργαλεία της Faber-Castell, τα brush pens, το βλέπετε και εδώ ότι είναι μυτερό, έτσι, και πολύ μαλακό αυτό σε σχέση με τα άλλα, αυτά πολλούνται σε πακετάκι που έχει και πολλούς μαρκαδόρους μέσα. Νομίζω ότι δεν μπορείτε να το πάρετε μόνο του αυτό. Το brush pen είναι το SB. Θα το δείτε πάνω εδώ, γράφει SB, αλλά όταν θα πάρετε το κουτάκι και θα δείτε τους μαρκαδόρους, θα καταλάβετε κατευθείαν και ποιο είναι το brush pen. Και το άλλο, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ ευρέως, έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό, είναι το Pendel. Είναι και αυτό, έχει μία μύτη μυτερή και αυτό σαν πινέλο, μαλακό και αυτό. Και το χρησιμοποιούν και αυτό πάρα πολύ στην μοντέρνα καλλιγραφία. Λοιπόν, θα σας γράψω τώρα με αυτά. Και θα σας πω μετά και ποιο μου αρέσει. Ας ξεκινήσω από το Tombow. Δεν θα σας κάνω με το Tombow το μαρκαδοράκι που είναι από πίσω. Θα σας κάνω μόνο το brush επειδή μιλάμε για αυτό. Λοιπόν, σε κάποια από τα επόμενα βίντεο θα μιλήσουμε και για μοντέρνα καλλιγραφία και θα χρησιμοποιήσουμε και αυτούς τους μαρκαδόρους. Όπως επίσης θα γίνει και ιδιαίτερη αναφορά και στον καθένα. Τώρα απλά έτσι για να έχετε μία ιδέα. Είπαμε το θέμα της γραφής είναι ανεξάντλητο, οπότε μπορείτε, πολλά βίντεο μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το Tombow. Αυτοί οι μαρκαδόροι, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορείτε να τους πιέσετε να γράφουν πιο χοντρά όταν κατεβαίνουν προς τα κάτω οι γραμμές και λίγο πιο λεπτά όταν ανεβαίνουν προς τα πάνω και συνήθως αυτό κάνουν και στη μοντέρνα καλλιγραφία. Οπότε βλέπετε τον πιέζω, ανεβαίνω προς τα πάνω με λεπτές γραμμές, κατεβαίνω με πιο χοντρές. Εδώ τώρα όταν ανεβαίνετε προς τα πάνω πρέπει ίσα ίσα να πατάτε στο χαρτί. Εδώ τώρα έκανα λάθος, έπρεπε να τη γραμμή να την κάνω πιο λεπτή, θα το ξανακάνω αυτό. Το σωστό είναι αυτό. Εντάξει, βλέπετε τη διαφορά.
Οπότε βλέπετε, όταν πατάω είναι η γραμμή χοντρή προς τα κάτω και όταν το ανεβάζω είναι λεπτή. Το κάνω εγώ λεπτή, όχι ότι όταν το ανεβάζετε η γραμμή γίνεται από μόνη της λεπτή. Αν το ανεβάσω όπως είδατε και στο ζήτημα που έκανα εδώ, η γραμμή θα γίνει πάλι χοντρή. Αλλά επειδή εσείς θέλετε λιγάκι να κάνετε λίγο τσαχπινιές, ας πούμε, στα γράμματα, γι' αυτό το λόγο πατάτε προς τα κάτω και την κάνετε τη γραμμή λίγο πιο χοντρή και ανεβαίνοντας λίγο πιο λεπτή. Αυτό λοιπόν είναι το τόμπο. Η μύτη του τόμπο είναι λιγάκι πιο σκληρή σε σχέση με τις άλλες δύο. Δηλαδή δεν κάνει τόσο πολλά χοντρές γραμμές όταν την κατεβάζει προς τα κάτω, είναι πιο σκληρή σαν brush pen. Το προτέρημα της τόμπο είναι ότι έχει πάρα πολλά χρώματα. Πάρα πολλά χρώματα. Και θα τα βρείτε και σε πολλά βιβλιοπωλεία αυτά. Έχει κάνει εξάπλωση η τόμπο παντού. Λοιπόν, θα δούμε τώρα για λίγο τη Faber-Castell, να δούμε πώς γράφει και αυτή. Αυτή έχει πάρα πολύ μαλακή μύτη, πραγματικά σαν πινέλο, πινελάκι μικρό. Θα κάνω το ίδιο. Εντάξει, κάθε μία έχει το δικό της ύφος. Αυτό τώρα που θα πρέπει να προσέξετε εσείς είναι ότι όταν το πάρετε πρέπει να κάνετε πάρα πολλές δοκιμές για να σας πετύχει. Δηλαδή βλέπετε εδώ, ας πούμε, τώρα το καλό είναι ότι αυτό μπορείτε να το ζωγραφίσετε. Βλέπετε, το πάτησα εδώ πάρα πολύ και εδώ επίσης πάλι ξεχάστηκα, για να δω για λίγο. Βλέπετε, πρέπει να κάνετε μερικές δοκιμές για να πετύχετε τις γραμμές, γιατί το είναι πολύ ευέλικτο, πολύ flexible αυτό το η μυτούλα, με αποτέλεσμα να μην το πετυχαίνετε πάντα, οπότε πρέπει να κάνετε αρκετές δοκιμές. Βλέπετε, όσο κάνετε δοκιμές, τόσο σας πετυχαίνει. Έτσι. Βλέπετε αυτό, όσο κάνετε. Βλέπετε πώς πρέπει να το κρατάτε, δηλαδή μπορεί έτσι να είναι λάθος, μπορεί όρθιο να είναι καλύτερο. Θα το βρείτε εσείς και ανάλογα και πώς σας αρέσει σε αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε. Το καλό με αυτά είναι ότι δεν έχουν, επειδή δεν γράφετε μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά, δεν έχουν κανόνες τόσο πολύ. Οπότε είτε τα κρατάτε λοξά είτε τα κρατάτε όρθια, είναι τελικά πώς σας αρέσει. Βλέπετε, η γραμμή είναι κάτω χοντρή, πάνω είναι λεπτή. Είναι όμως πάρα πολύ αεράτο αυτό το πινελάκι και εμένα δεν με βολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή προτιμώ το τόμπο που είναι λίγο πιο σταθερό. Αυτό δεν με βολεύει πάρα πολύ. Είναι πολύ, έτσι, πολύ αυτό που είπα, αεράτο, έτσι, ευαίσθητο, πολύ ευαίσθητο. Λοιπόν, και πάμε για λίγο και στο πέντελ. Αυτό πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ, είναι από τα ωραία τα brush pens, τα μαρκαδωράκια, ας πούμε μαρκαδωράκια, εντάξει, στην κατηγορία μαρκαδόρων είναι και αυτά. Εδώ τώρα το πάτησα πολύ, οπότε το ξανακάνω, σας μίλησα, βλέπετε έγινε πιο λεπτό και ανεβαίνω πάνω πιο λεπτό. Έχει πολύ καλή ανταπόκριση και όταν πατάτε προς τα κάτω τα strokes, τις γραμμές, δεν θέλει πολύ μεγάλη πίεση. Αν θέλετε κάτι πιο σταθερό, θα χρησιμοποιήσετε αυτό. Αν θέλετε κάτι που να σας κάνει πιο χοντρές γραμμές όταν κατεβαίνετε, γιατί το τόμπο δεν κάνει τόσο χοντρές γραμμές, αν θέλετε κάτι πιο χοντρές γραμμές, θα χρησιμοποιήσετε το πέντελ. Και αυτό υπάρχει στα περισσότερα βιβλιοπωλεία. Αυτό εδώ της Pitt, Faber-Castell Pitt, έχω κάνει πάρα πολλές, τις έχω δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εμένα προσωπικά δεν με βολεύει και φαίνεται κιόλας. Δεν με βολεύει σχεδόν καθόλου. Πρέπει να κάνω δηλαδή πάρα πολλές δοκιμές για να καταλάβω την αίσθησή του. Ενώ αυτά τα υπόλοιπα κατευθείαν
Βολεύουν πάρα πολύ και έχουν έτσι καταπληκτική ανταπόκριση. Και σας κάνω ακόμα δύο γράμματα. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία brush pens. Πιθανόν στην αγορά να υπάρχουν και άλλα brush pens. Α, ήθελα να σας πω ότι τις Faber-Castell, το Pitt Artist και το Pendel, μάλλον τις Faber-Castell δεν υπάρχει σε άλλα χρώματα. Το Pendel υπάρχει ακόμα σε κάποια χρώματα, καφέ, είδα, γκρι, είδα έτσι 2-3 χρώματα και πορτοκαλί, έτσι κάπως έτσι. Οπότε κοιτάξτε να δείτε τι άλλα χρώματα μπορεί να υπάρχει. Αυτό όμως που είναι απεριόριστο στα χρώματα είναι το Tombow. Έχει καταπληκτικά χρώματα, πάρα πολλά. Εσείς αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε πάλι στο βιβλιοπωλείο, να πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο, να πάρετε κάποια από αυτά, να τα κάνετε μερικές δοκιμές. Το Pendel είναι λιγάκι ακριβούτσικο, γύρω στα 12 ευρώ στοιχίζει. Τώρα το πακετάκι της Faber-Castell, αν υπάρχει πακετάκι και δεν δίνεται ξεχωριστά, δεν το ξέρω, πακετάκι είχα πάρει και εκεί γύρω στα 25 ευρώ, ενώ τα Tombow είναι γύρω στα 3-3,5 ευρώ, κάπου εκεί κοστίζουν, είναι πολύ πιο οικονομικά. Και τα βρίσκεται και αυτά και παντού και έχει και πάρα πολλά χρώματα. Τώρα βέβαια εσείς μπορείτε κάποια στιγμή να πειραματιστείτε και να δείτε και αν πάτε στο βιβλιοπωλείο να δείτε και άλλα brush pens, τα οποία πρέπει να ανοίξετε βέβαια τη μύτη τους, να δείτε είναι κάτι τέτοιο μυτερό, σαν αυτό εδώ ας πούμε για να δω, βλέπετε, αν δεν είναι έτσι μυτερό δεν είναι brush pen, οπότε να μην το πάρετε, είναι μαρκαδόρος, που για μαρκαδόρους θα μιλήσουμε πάλι σε ένα άλλο βίντεο. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Δύο φορές την εβδομάδα έχω νέα βίντεο με διάφορα θέματα, καλλιγραφία, fountain pens, είδη γραφής όπως και τώρα, βελτίωση γραφής, κάποια πράγματα που βρίσκω και μου αρέσουν πάρα πολύ, κάποια μαθήματα. Πάντως υπάρχει υλικό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια μήπως έχετε βρει και εσείς κάποιο brush pen που δεν το γνωρίζω εγώ, να το δοκιμάσουμε κάποια επόμενη φορά, ή αν έχετε κάποια παρατήρηση σχετικά με τα brush pens, ή αν έχετε και κάποια ιδέα για κάποιο βίντεο που θα θέλετε να κάνουμε στο μέλλον. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!